στο αυτοκίνητο. Τι να κάνουμε. Εδώ. Θα μείνετε στο αυτοκίνητο απόψε. Εδώ θα μείνουμε, ναι. Ναι. Έχετε παιδιά, φοβάστε. Η μικρή, ο γιος μέσα. Ναι. Έχει ζημιά στο σπίτι σας. Έχει, ναι. Ναι. Στο αρκαλοχώρι εδώ. Εδώ στο αρκαλοχώρι. Και δεν πάτε να μείνετε μέσα στο εκθεσιακό, προτιμάτε εδώ στο αυτοκίνητο. Είναι πολύ ο κόσμος, είναι και τα παιδιά, δεν τα κάνουμε καλά. Τι να κάνουμε τώρα. Εδώ θα μείνετε στο αυτοκίνητο. Ναι. Δεν έχουμε κάπου να πάμε. Το σπίτι μας έχει γκρεμιστεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και δεν θα μπείτε μέσα στο εκθεσιακό στις σκηνές που έχουν στηθεί, θα μείνετε εδώ, προτιμάτε. Ναι, περιμένουμε την υπόλοιπη οικογένεια να έρθει και βλέπουμε τι θα κάνουμε. Είναι ερημιά και το σπίτι μας και φοβόμαστε και έχουμε κι εμείς μια λάνα και μπορεί να πάμε εκεί πέρα. Δεν είναι, το σπίτι σας έχει καταστραφεί, Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, έχουν σπάσει τα πάντα, τζάμια, έχουν γκρεμιστεί ντουλάπες, βιβλιοθήκες. Πολύ λυπάμαι. Τραγικό. Και πάμε να μπούμε μέσα και δεν μπορούμε να μπούμε γιατί κάνει συνέχεια. Στο αρκαλοχώρι είναι. Τα θεμέλια του σπιτιού δεν ξέρετε έχουν. Ναι, φωτεινή εκεί κάτω. Α, εκεί που γκρεμίστηκε η εκκλησία, ναι. Όχι, δεν είμαι εγώ από εδώ. Από τα ρουσοχώρια. Έχετε ζημιά εσείς. Πώς δεν έχουμε, τα ίδια. Και πολλή ζημιά. Ναι. Πολλές. Έχουν καταστραφεί οι εκκλησίες μας, έχουν καταστραφεί τα σπίτια, έχουν χαλάσει καλά. Και πού θα κοιμηθείτε απόψε. Στο αυτοκίνητο, πού κοιμηθούμε. Στο αυτοκίνητο, Πού κοιμηθούμε. Στα καταστήματα στο κεντρική οδό του Αρκαλοχωρίου, οι ζημιές είναι πάρα πολλές, με αποτέλεσμα αρκετοί επιχειρηματίες να έχουν επιστρατεύσει ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης για να προστατεύσουν το βιός τους. Φοβόμαστε όσο να είναι, είναι δυνατό. Να αρχίσουμε τη νύχτα, ας πούμε, το πιάτσο, γιατί έχουμε ζημιά, πάθη μεγάλη, σπάσαμε τις αμαρίες κλπ. Μάλιστα, οπότε θα μείνετε εσείς εδώ να κάτσουμε, ναι, θα προσέχουμε λίγο το μαγαζί όσο μπορούμε. Έτσι απλώς, θα μείνουμε λίγο εδώ πέρα μέχρι όσο μπορέσουμε. Να προσέχετε. Ναι, δεν μπορούμε να αφήσουμε το μαγαζί ελεύθερο. Όχι, δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Και εσείς, να είστε καλά, ευχαριστώ. Δεν είναι μόνο η απόψινή βραδιά, θα έχουμε και συνέχεια. Δεν θα μας αφήσει ήσυχους αυτή η κατάσταση. Πρωί ήταν το μαρτύριο, γιατί ήταν και δυνατά και όλες οι μέρες ήταν κατά αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Τώρα σήμερα ήταν και έλεπε στα σπίτια. Στη ζωή σας δεν έχετε συναντήσει κάτι τέτοιο. Όχι, όχι. Εγώ είμαι 77 χρονών, τέτοιο πράγμα το θυμάμαι ποτέ. Πέσανε όλα, ποτήρια, πιάτα, τίποτα, σπάσαν όλα. Μόνο που δεν είπε σε πράγμα στην κεφαλή μου δεν με πρόλαβε. Από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Ό,τι θέλει ο Θεός θα κάνει. Ξέρω και εγώ τι θα γίνει. Πώς θα το κάνουμε, τι θα κάνουμε. Το θέμα είναι να σταματήσει το κακό αυτό. Το σπίτι σας είναι κατοικήσιμο, μπορείτε να το βελτιώσετε. Ήτανε μέχρι σήμερα. Από σήμερα και πέρα με βγάλαν όξο. Και τώρα. Τώρα ό,τι μας κάνει ο Θεός. Καλά, ευχαριστώ. Είστε εντάξει. Είστε εδώ κάτοικος της περιοχής. Ναι, ναι. Εδώ στις Μελέσεις. Ναι, τις Μελέσεις, ναι. Και υπάρχει πρόβλημα στο σπίτι σας, Όχι μεγάλο, αλλά για προληπτικά έφυγα από το σπίτι. Καλά το κάνετε. Σας βλέπω, έχετε συγκινηθεί. Να είστε δυνατός, κυρία μου. Όλα θα πάνε καλά. Αφού είμαστε ζωντανοί, όλα θα πάνε καλά.